Τώρα γυρίζουμε σελίδα κύριε και κύριοι στο δελτίο μας, εννοείται θα επανέλθουμε αν υπάρξει οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία και εξέλιξη από τις Βρυξέλλες για να δούμε ένα άλλο θέμα που έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αίσθηση σήμερα προπαρέμβαση τη εισαγγελία σε φετών ΠΥΡΕΑ έχει προκαλέσει η παράνομη αποφυλάκηση από τον Κοριδαλό ενό εκ των τεσσάρων δραστών τη δολοφονία των ειδικών φρουρών τη ομάδα Δία το Μάρτιο του 2011 στην περιοχή του Ρέντι. Α, ένα γεγονό που είχε προκαλέσει πανελλήνια φυσικά όλοι θα θυμάστε, συγκίνηση. Μάλιστα, πριν από λίγο, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνη, στέθηκε σε διαθεσιμότητα η διευθύντρια των φυλακών Κοριδαλού μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνε, καθώ και δύο σοφρονιστικοί υπάλληλοι που ελέγχονται για την απόλυση του κρατούμενου. Εδώ μαζί μου, Ιωάννα για να μα πει ο Άννα Καλησπέρα τι ακριβώ έχει α, γίνει με αυτή την υπόθεση. Μια πολύ περίεργη υπόθεση. Περίεργη και περίπλοκη υπόθεση. Ένα εκ των τεσσάρων μετεχόντων σε μια στιγερή στη δολοφονία των δύο νεαρών αστυνομικών τη ομάδα Δία, που όπω πολύ σωστά εσύ είπε, είχε συγκλονίσει το Πανελληνικό και την κοινή γνώμη. Ε, ήταν μια περίπτωση ανάλογη εκείνη τη Μαρφίν, στην Οδόστα 2. Χιλιάδε άνθρωποι είχαν φτάσει στον τόπο του εγκλήματος με λουλούδια, με κεριά και τα λοιπά, mm -hmm. δικάστηκε στις 2 Οκτωβρίου, αθωώθηκε για ένα σκέλος αυτής της υπόθεσης που αφορούσε τη ληστεία σε ένα περίπτερο και γυρνώντας στις φυλακές Κορυδαλού, ενώ ήταν προσωρινά κρατούμενος, αντί να παραμείνει στις φυλακές, αφέθηκε ελεύθερος. Μα πώς το πώ είναι το αντικείμενο τη εισαγγελική έρευνα που διενεργείται από την εισαγγελία εφετών από ένα, ένα μήνα και πλέον, ε, η οποία παρενέβη στο θέμα αυτό προκειμένου να δει. Πού είναι η ευθύνη στους οφρονιστικού υπαλλήλου, στου υπαλλήλου τη φυλακή, οι οποίοι έπρεπε να τον βάλουν μέσα και τον άφησαν έξω, στου δικαστικού υπαλλήλου που κάνουν το φάκελο που συνοδεύει κάθε κρατούμενο και δεν είχαν ενδεχομένω πλήρη τα στοιχεία παρά μόνο την αθώωσή του, με αποτέλεσμα να δώσουν το έναυσμα, να αφαιθεί ελεύθερο. Αυτοί... Μα Ιωάννα, μου γίνονται τέτοια λάθη. Εδώ μιλάμε ε, για συγκεκριμένη Εδώ Δεν ξέρω αν είναι λάθο, αν είναι ύποπτο, αν είναι. Είναι ένα πράγμα το οποίο, όπω αντιλαμβανόμαστε, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ε, και γι' αυτό γίνεται και αυτή η εισαγγελική έρευνα. Δηλαδή να δούμε mm -hmm. τι έγινε. Ήταν δόλο, ήταν εκ παραδρομή, κάποιο έβαλε το χέρι, κάποιο. Ε, ε, ήταν αποτέλεσμα υπόγειων διαδικασιών και ποιον ε, Αυτό θα το δείξει η εισαγγελική έρευνα Υπάρχει και ένα άλλο πολύ μεγάλο ερώτημα Γιατί το Υπουργείο Δικαιοσύνης αντέδρασε σήμερα Ενώ αυτή η ιστορία έχει γίνει τόσο καιρό γιατί, όπω παραδέχεται και το ίδιο το Υπουργείο στην επίσημη ανακοίνωσή του και βεβαίω οι πληροφορίε από όλε τι πηγέ του Υπουργείου το επιβεβαιώνουν, το Υπουργείο μέχρι σήμερα δεν είχε ιδέα για το θέμα. Και όταν λέμε ιδέα, ιδέα, μαύρα μεσάνυχτα. Ο, το ίδιο το Υπουργείο στην ανακοίνωσή του λέει ότι ούτε η διεύθυνση των φυλακών του είχε ενημερώσει ότι ο άνθρωπο αυτό δεν ήταν μέσα στι yeah. φυλακέ, ούτε καμία άλλη αρμόδια αρχή, ούτε το Υπουργείο Δημοσία Τάξη τον Ψάγριν, κανένα τίποτα. Δεν είχε ιδέα το Υπουργείο. Με αποτέλεσμα, όταν το πληροφορήθηκε διότι σε συγκεκριμένη στο σελίδα του Newsit βγήκε το θέμα το απόγευμα. Ο Υπουργό Δικαιοσύνη έσπευσε να μάθει τι έγινε και μόλι πληροφορήθηκε ασφαλώ και τα λίγα μαλλιά που του έχουν μείνει τα οποία έχει κουρέψει τώρα τελευταία, κόντεψαν να του παίζουν. Έθεσε σε διαθεσιμότητα την διευθύντρια των φυλακών και του δύο σοφρονιστικού υπαλλήλου. Οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι από την πλευρά του, πριν από λίγο είχα, είχαμε νεότερη εξέλιξη, αντιδρούν σε αυτή την απόφαση του Υπουργού. Γιατί λένε ότι δεν έχουν αυτή καμία ευθύνη και κατεβαίνουν σε στάση εργασία. Η εισαγγελική έρευνα είναι αυτή που θα δώσει την. Θέλω να ζητώνται την... ευθύνε. Ε, Ιωάννα, με του άλλου τρει συλληφθέντε και προφυλακιστέ, τι γίνεται, εκείνοι είναι μέσα. Αυτή η υπηρεσία μου είναι μέσα, ευτυχώ, διότι θα ήταν και αυτή έξω. Διότι το 18ο μήνο τη προσωρινή κράτηση έχει λήξει από τα μέσα, από τι αρχέ Νοεμβρίου. Αλλά η δικαιοσύνη προ αυτού του κινδύνου βρήκε μία νομική πατέντα ναι. και του δίκασε χωριστά για το μισό κομμάτι, δηλαδή για τη ληστεία. Καταδικάστηκαν και έτσι Μας. είναι καταδικασμένη Η δίκη πάντω για την ανθρωποκτονία των ειδικών φρουρών. εάν όλα πάνε καλά και η δικαιοσύνη αρχίσει να λειτουργεί, θα γίνει το Δεκέμβριο. Μάλιστα. Λοιπόν, μια υπόθεση πραγματικά προκαλεί πάρα πάρα πολλά Δυστυχώς. ερωτήματα, τα οποία περιμένουμε όλοι και θα πιέσουμε να απαντηθούν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα.